Να περάσει μέσα το πειραματόζωο, παρακαλώ. Θα με κάνετε. Όχι εσύ ρε Αλέξη. Α. Το άλλο το πειραματόζωο. Πού το έχεις? Εδώ δίπλα, δεν το βλέπεις. Έλα, έλα, θες βοήθεια. Ελαφρύνει. Ελαφρύνει, μην κοροϊδεύεις ρε. Τι θες μωρέ, τι θες κάθε φορά? Αυτό παιδιά είναι το πειραματόζωο των Take It Serious. Είναι το PC στο οποίο θα βάζουμε κάρτες γραφικών, θα δοκιμάζουμε σκληρούς δίσκους, θα δοκιμάζουμε μνήμες RAM. Οτιδήποτε θέλουμε να πειράξουμε ή να παρουσιάσουμε, θα το κάνουμε σε αυτό εδώ το κουτί. Λοιπόν, πώς φαίνεται? Πανέμορφο είναι. Άδειο βέβαια, λίγο μέσα. Είναι άδειο, κάτι λείπει, θα το γεμίσουμε στην πορεία. Να πούμε ότι είναι βασισμένο όλο στην Be Quiet. Το κουτί είναι της Be Quiet, το τροφοδοτικό είναι της Be Quiet και το σύστημα ψύξης είναι της Be Quiet. Ωραία. Όλα τα υπόλοιπα parts είναι με τη βοήθεια του πλαισίου. Το πλαίσιο κάνει και PC building, δεν ξέρω αν το ξέρατε. Οπότε μας βοήθησε με κάποια κομμάτια και έστησε το υπόλοιπο PC. Όλο το cable management, όλο το υπόλοιπο είναι από το πλαίσιο. Σήμερα θα δώσουμε μεγαλύτερη βάση στα parts της Be Quiet, αλλά θα δούμε και τι άλλο φοράει μέσα το PC. Είστε έτοιμοι? Ωπα ρε! Ωπα ρε, πώς εμφανίστηκαν έτσι ρε? Η δύναμη του μοντάζ είναι αυτή. Η δύναμη του μοντάζ είναι αυτή. Απίστευτο. Για πες μου, τι έχουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε το κουτί. Be Quiet Pure Base 500DX. Σε άσπρο, βγαίνει και σε μαύρο. Πανέμορφο είναι. Τροφοδοτικό. Be Quiet επίσης. Pure Power 11FM 650W. Ψήξη τι έχουμε? Για ψήξη έχουμε σύστημα υδρόψυξης της Be Quiet Silent Loop 2 240mm. Μητρική. Μητρική έχουμε Gigabyte, μια απλή μητρική. Για να δω το μοντέλο. B460M DS3H V2. Μετά επεξεργαστής. Επεξεργαστής i5 10ης γενιάς και συγκεκριμένα ο 10400. Άλλο. Τι άλλο? Άλλο, τι έχει να πεις άλλο? Σκληρό δίσκο. Σκληρό δίσκο, SSD Samsung 870 EVO. Ωραία. 250GB. RAM. 8 RAM, crucial. Ναι, αλλά Μίτσο, έχει πολύ χώρο εδώ πέρα. Έχει χώρο γιατί λείπει κάρτα γραφικών, ρε Αλέξη. Λογικό είναι. Πού είναι? Δεν έχουμε βάλει. Λογικό είναι, αφού δεν υπάρχουν, ρε Μίτσο. Δεν υπάρχουν, βρήκαμε. Α, τι, μπορούμε να παίζουμε κάτι με. Ping pong. Με εξεργαστή μόνο. Ναι, Pac-Man. Zotac G4 GTX 1660 Super. Γενικότερα όλο το PC, προφανώς όπως το βλέπετε, είναι ένα mid-range PC. Δεν θέλω να κρίνετε απαραίτητα τα parts που έχει. Απλά το γεγονός ότι υπάρχει ένα PC για να το έχουμε σαν πειραματόζωο, για να κάνουμε τις δοκιμές μας. Είναι ένα PC που ανά τους μήνες θα βελτιώνεται, θα είναι ας πούμε το Suzuki Project. Κάπως έτσι θα το κάνουμε, ναι. Θα βάλουμε σίγουρα RAM, θα βάλουμε κι άλλο SSD, θα βάλουμε ίσως κάποια στιγμή καλύτερη κάρτα γραφικών, θα το δούμε. Κάρτα ήχου. Κάρτα ήχου μπορεί να βάλουμε, σωστός. Πάμε να βάλουμε την κάρτα να το δούμε ολοκληρωμένο. Αυτή είναι, είναι μικρή, δεν είναι? Έχει συνηθίσει μεγαλύτερες, ε. Ναι, ρε. Μηνύ. Όμορφη είναι. Θα βάλουμε την κάρτα για να το σηκώσουμε, να το ανοίξουμε το άλλο το καπάκι, να περάσουμε τα καλώδια και τέλος. Δεν έχει άλλα καλώδια εδώ μέσα. Τέσσερις βίδες είναι, Μίτσο. Μην τις χάσουμε. Κρίμα είναι. Και φεύγει έτσι λογικά προς τα πίσω, ε. Θα το δούμε. Α, όχι. Α, σηκωτώ. Σηκωτά. Αυτό είναι tempered glass. Τώρα με την ευκαιρία να πούμε δύο πράγματα και για το κουτί, ε. Τώρα θα βάλουμε την κάρτα. Ωρε, φίλε. Pure Base 500DX είναι το μοντέλο του συγκεκριμένου του κουτιού. Είναι MIDI κουτί. Πού πας, ρε Μιχάλη? Τι κάνεις, ρε. Θέλω να δω πώς είναι, ρε. Α, το βάλουμε μετά, ρε Μιχάλη. Εγώ να δω, ρε. Ωραίο. Κοίτα, είναι πολύ ευρύχωρο. Έχει τέλειο airflow. Ναι. Και επειδή είναι Be Quiet, το λέει και το ίδιο το όνομα, είναι πάρα πολύ ήσυχο. Έχει δύο 14 αναμνηστήρες μπροστά. Κι άλλον ένα 14 αναμνηστήρα πίσω. Έχει πάρα πολύ καλή ροή αέρα το κουτί. Είναι ιδανικό για υδρόψυξη. Εμείς έχουμε βάλει υδρόψυξη 24, παίρνει μέχρι 36 άρα, 36 εκατοστά δηλαδή ψυγείο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κολπάκι που έχει με τους SSD. Βλέπεις ότι έχουμε βάλει ήδη έναν, θα βάλουμε ακόμα έναν για να φαίνεται εδώ πέρα μπροστά όμορφα και ωραία. Και όλη τη μαγεία θα τη δείτε αφού το ενεργοποιήσουμε, γιατί ξέρω ότι έχει και RGB. Κάρτες μπορεί να πάρει και μεγάλες έτσι και πιο high-end. Δεν είναι μόνο για mid-range συστήματα όπως φτιάχνουμε τώρα, είναι προφανώς και για πιο high-end. Ωραία, αυτό βγήκε. Πιο έξω εδώ, πιο έξω, προς τα μένα κι άλλο. Δεν χωράει ρε, να πάει πιο δίπλα. Είδες που σου είπα ότι έπρεπε να έχει φύγει. Τώρα μπαίνει. Μην το φοβάμαι κάτω. Έχω βάλει δύο κάρτες στη ζωή μου, εσύ έχεις βάλει παραπάνω. Μπράβο ρε Μίσο. Άμα δεν ακούς το κλικ δεν έχει μπει τίποτα στη ζωή, Αλέξη. Μπράβο. Ακούς το κλικ. Λοιπόν, σήκωσε το όρθιο. Ωραία. Δεν φεύγει, ε. Δεν φεύγει, μη φοβάσαι. Τι ωραίο κουτί, ρε, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Πάτσε ρε, τρόμαξα. Μη φοβάσαι ρε. Λοιπόν, αυτό είναι μαγνητάκι που είναι και φίλτρο για τη σκόνη. Είπαμε ότι έχει πολύ καλό airflow το κουτί και αυτό οφείλεται εν μέρη και στο ότι είναι ανοιχτό από πολλές πλευρές, από μπροστά, από εδώ πέρα, από πάνω και από κάτω. Παντού έχει φίλτρο, έτσι, παντού. Και φίλτρο το οποίο αφαιρείται πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε λίγο και την άλλη μεριά του κουτιού τώρα να βάλουμε και το καλώδιο ρεύματος για την κάρτα γραφικών. Κάτσε, έχει φίδα, παίρνει. Μόνος, παιδιά, αυτή πρώτη φορά το βλέπω. Η Be Quiet φτιάχνει
κουτιά υπολογιστών, φτιάχνει τροφοδοτικά και φτιάχνει και συστήματα ψήξης. Βασικό χαρακτηριστικό είναι το ότι είναι αθόρυβα. Και αυτό το βλέπουμε και από το στρώμα εδώ πέρα, το μονωτικό που έχει, το οποίο αφαιρεί τυχόν δονήσεις, τυχόν φασαρία θόρυβου που μπορεί να βγάλει το σύστημα. Πάρα πολύ καλό αυτό, παιδιά. Μπράβο. Κοιτάνε και cable management, ναι. Τα παιδιά στο πλαίσιο κάνουν καλή δουλειά, βλέπω. Λοιπόν, Μίτσο, τι θες. Έλα. Το χτάπινο. Το έχουμε. Τέτοιο. Φάκελο σχολείου, ε. Είδες. Είδες τι οργανωμένο το έχουμε στο πλαίσιο, ε. Έχει και αυτό εδώ. Αυτό για... είναι για το ψυγείο, για τις Be Quiet. Σίτρα, ναι. Άμα χρειαστεί να συμπληρώσεις, θα το δούμε μετά. Έχει άλλα εδώ πέρα καλώδια, Μίτσο. Λοιπόν, εμείς χρειαζόμαστε το χτάπινο. Το καλό με το τροφοδοτικό της Be Quiet είναι ότι είναι, εκτός από το γεγονός ότι είναι 80 plus gold, είναι και modular. Δηλαδή, βάζεις μόνο τα καλώδια που θες. Δεν είναι όλα ενσωματωμένα στο τροφοδοτικό για να έχεις περιττό καλώδιο και να είναι άσχημο το κουτί, έτσι. Και φυσικά αυτό βολεύει και στο ότι μπορεί να έχει καλύτερο airflow το κουτί. 8 pins για την κάρτα γραφικών, άρα το κουμπώνουμε στο τροφοδοτικό. Θα περνώ μέσα από την τζαμαρία παραλίγο. Θέλω όπως είσαι τώρα να τραβήξεις το τροφοδοτικό προς τα έξω. Ο Δημήτρης που είναι και από πού μου μιλάει. Εδώ είμαι. Βολεύει για όλες τις εργασίες αυτό το γραφείο, ρε παιδί μου. Πινάκια εισχωρίστηκαν. Τα βάλες, μπράβο ρε τρελέ, πώς νιώθεις? Πολύ περήφανος, χάζει λίγο. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο το κουτί, ενθουσιάστηκα. Παίζει να είναι το πιο εύκολο κουτί που έχουμε δουλέψει. Ναι, ίσως παίζει να είναι και το πιο εύκολο, ναι. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε. Έχει χώρους, είναι πολύ σωστά σχεδιασμένο από την αρχή μέχρι το τέλος του. Λοιπόν, τώρα θα σου φέρω τα καλώδια από πάνω. Το καλύτερο cable management που θα μπορούσε να κάνεις. Καλά, δεν έχω ξανακάνει. Βρες τη βέλτιστη διαδρομή, αυτό θέλουμε. Όλο αυτό. Ναι. Κενό είναι, δεν έχει δηλαδή συγκεκριμένες τρύπες, κατάλαβες. Έχει, ναι, μπορεί να περάσει από όποια μεριά θες. Είναι λίγο πιο μπόσκα αυτά εδώ, αλλά μπήκε. Ωραία. Καλύτερο είναι. Mm-hmm. Και έχει και καλύτερο χώρο εδώ πέρα, πες τώρα. Παίρνω κατσαβίδι. Δεν το έχω εγώ. Παίρνω κατσαβίδι, βλάκα. Παίρνω κατσαβίδι. Done. Ωραία, θες και το πλαϊνό. Ωραία. Α, ωραία. Δεν έχει σημασία πώς το βάζεις, ε. Λοιπόν, τώρα που είναι έτσι, να βγάλουμε και τη ζελατίνα. Ναι. Άντε 700 ώρες. Ορίστε ρε Μίτσο, άφησες δαχτυλιά ρε. Όχι ρε, από μέσα είναι. Καλά, καλά, καλά. Καλά, 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 καλά. Είμαστε έτοιμοι για power on. Σήκωσέ το. Ρεύμα. Το κάνεις off. Όχι, το έχω στο off. Δεν το είδα. Τι ρε. Ένιωσα ένα ρεύμα να με διαπερνάει. Το κορυδεύεις μερικές φορές, αλλά δεν το παθαίνεις. Δεν έχεις γιωθεί. Ναι. Δεν πατούσες στο έδαφος με κάλτσα, με παντόφλα. Θα το πατήσω. Πάτα Μίτσο. Ωραίο! Μίνιμαλ και ωραίο! Φοβερό, εντάξει. Το RGB που είναι. Λοιπόν, έχει RGB μπροστά στο προστινό μέρος. Αυτές οι δύο γραμμές, πάρα πολύ όμορφες γραμμές. Αλλάζει με κουμπάκι ειδικό που βρίσκεται πάνω στο πάνελ. Αλήθεια! Άρε φίλε, φοβερό! Προφανώς έχει και software που μπορείς να το ρυθμίσεις αφού έχει ανοίξει ο υπολογιστής. Να το κάνεις να είναι συγχρονισμένο με τη μητρική, να το κάνεις να είναι συγχρονισμένο με την υδρόψυξη. Γιατί και η υδρόψυξη έχει, όπως θα δούμε, RGB φωτισμό. Αυτό που γράφει Be Quiet εδώ πέρα είναι η ψύξη του επεξεργαστή και μπορεί να συγχρονιστεί με τα LED του κουτιού. Εκτός από τις δύο γραμμές μπροστά, LED έχει και στο πάνω μέρος του κουτί. Βλέπεις τώρα που είναι σαν να έχει βροχή. Ναι. Βάλε ένα άλλο εφέ. Είναι σαν να πηγαίνει γύρω-γύρω, ρε. Κάνει γύρω-γύρω, ναι. Άμα θέλουμε, μπορούμε να το συγχρονίσουμε και με την υδρόψυξη. Για να είναι ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Ο φωτισμός είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός, χωρίς να είναι αυτό το τσίρκο που λέμε, η παράσταση. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Από τα καλύτερα, από τα πιο όμορφα case που έχουμε παρουσιάσει. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ήσυχο. Για το συγκεκριμένο build έχουμε επιλέξει 24 υδρόψυξη, 240 mm, 24 εκατοστά. Έχει από 12 μέχρι 36 εκατοστά υδρόψυξη. Μιλάμε για τη Silent Loop 2 της Be Quiet. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, είναι πλήρως αθόρυβη. Έχει ένα ειδικό συγχαστήρα μέσα
η αντλία που δεν ακούγεται καθόλου, δεν ακούς την παραμικρή δόνηση. Σόπαρε. Και φυσικά με ένα πολύ εύκολο τρόπο μια βίδα μπορείς να βγάλεις στο ψυγιάκι πάνω, αν θες να συμπληρώσεις με το υγρό που έχει ήδη μέσα συσκευασία. Σε περίπτωση που αρχίσει να χάνει υγρά. Άρα η Silent Loop 2 της Be Quiet σου προσφέρει τη μέγιστη δυνατή απόδοση με την όσο το δυνατόν χαμηλότερη χορύπανση. Δεν ακούγεται καθόλου. Δύο ανεμιστηράκια έχει η υδρόσκηση που έχουμε πάνω. Άμα πάρεις τη μεγαλύτερη υλοποίηση, μπορεί να βάλει και 3, έτσι. Δηλαδή 36 έχει 3 ανεμιστήρες. Πάντως έτσι πως το έχουμε εμείς, 24 υδρόψυξη για το συγκεκριμένο κουτί, νομίζω ότι είναι. Ταμάμ! Φούστα μπλούζα που λέει και ο Κουτσόπουλος. Φούστα μπλούζα. Καλό αγώνα να είναι. Δεν βλέπω τίποτα. Παιδιά, είναι έτοιμο το build, δουλεύει μια χαρά, αυτό έχει σημασία. Και 1080, να σου πω την αλήθεια, δεν θες κάτι παραπάνω. Εντάξει, είπαμε, δεν το κρίνουμε με βάση το τι parts έχει μέσα. Πιο πολύ δοκιμαστικό ήταν για να δούμε αν όντως θα μπορέσει να δουλέψει σαν πειραματόζωο για τους Tekkit Series. Το συγκεκριμένο κουτί θα το βλέπετε συχνά πυκνά στους Tekkit Series. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλές δοκιμές σε αυτό εδώ το build. Έρχονται κάρτες ήχου που μπορούμε να δοκιμάσουμε. Κάρτες γραφικών σίγουρα θα βάλουμε στο εγγύς μέλλον. Το φάγανε, Μίτσο! Έφαγε γκολ ο Αλέξης. Το πειραματόζωο επιβίωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Be Quiet για όλα αυτά τα πολύ όμορφα parts. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το πλαίσιο για όλα τα υπόλοιπα parts και για το στήσιμο του PC. Θα βρείτε link στην περιγραφή για όλα τα parts της Be Quiet. Αυτά από εμάς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Γεια σας. Φεύγουμε. Φεύγουμε, Μίτσο, φεύγουμε. Ποιος θα το πάρει τώρα αυτό? Εγώ. Θα το φέρνει κάθε φορά που θα έχουμε να εγώ κάνουμε πειράματα. Τι να εσύ. Ναι, ρε, Μίτσο. Να με το πάρει.